είμαστε πολύ πραγματικοί επάνω. Τεράστε. Δεν είμαστε τρομοκράτες. Όμως θέλουμε να πάρουμε το λόγο. Μισό λεπτό. Είναι σύσκεψη. Είχατε σήμερα μια συνάντηση εδώ στο, με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τι είναι αυτό που σας επισημάνθηκε περισσότερο και την απάντηση που δώσατε εσείς? Κοιτάξτε, όπου και αν περιοδεύσω σε όλη τη χώρα, απάκρι άκρη σε όλη τη χώρα, πάντοτε επιδιώκω να σταδιάμαι στους εκπαιδευτικούς. Γιατί θεωρώ ότι είναι οι πλέον κατάλληλοι άνθρωποι για να μας μεταφέρουν τις πραγματικές προκλήσεις μέσα στην τάξη. Δεν υπάρχει λοιπόν, σε κάθε περιοδία μου φροντίζω να συναντιέμαι με εκπαιδευτικούς και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συναντήθηκα λοιπόν εκτενώς και με μεγάλη χαρά διευρύνθηκε και η σύνθεση από την αρχικά αναμενόμενη και το θεωρώ πολύ θετικό. Εγώ καλώ από αυτό το βήμα σε διάλογο όλους τους εκπαιδευτικούς. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Όσο διαφορετικές απόψεις και αν έχουμε, νομίζω ότι ο διάλογος είναι πάντα προς όφελος της δημοκρατίας μας. Άκουσα λοιπόν πολλές σκέψεις, άκουσα προτάσεις, τις κατέγραψα όλες, έδωσα απαντήσεις νομίζω σε πολλά ζητήματα, εξήγησα ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα της σχολικής ζωής. Και ο διάλογος δεν θα σταματάει εδώ. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή, θα ξαναέρθω και εδώ στην Καλαμάτα και θα έρθω για να επισκεφθώ σχολεία. Αναγκάστηκα δυστυχώς να αλλάξω το πρόγραμμα το οποίο είχε δρομολογηθεί την Παρασκευή και η επίσκεψη μιας σειράς σχολείων, επειδή ακριβώς προέκυψε μια επίγουσα συνεδρία στη Βουλή. Θα επιστρέψω, είδα τους εκπαιδευτικούς, επενδύουμε στους εκπαιδευτικούς και όπως σας εξήγησα, βασικό μας μέλημα είναι πώς θα τους επιμορφώσουμε. Πώς θα επενδύσουμε στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στην οποία δεν έχει εστιάσει διαχρονικά η πολιτεία. Από αυτά που ακούσατε, υπάρχουν κάποια που δεν γίνονται? Ήσασταν τελείως αρνητικοί ή σε όλα έχετε ένα παράθυρο διαλόγου? Κοιτάξτε, η παράθυρο διαλόγου υπάρχει πάντοτε και σε όλα. Τώρα, θα θέλαμε να έχουμε απεριόριστα κονδύλια για την παιδεία? Εγώ προσωπικά θα ήθελα πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι πρέπει να επενδύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται στην παιδεία. Σας διαβεβαιώ πάντως ότι είναι πρόθεση και του Πρωθυπουργού να επενδύσει όσο περισσότερο γίνεται στα ζητήματα της παιδείας. Δεν είναι τυχαίο ότι γίνονται 15.000 μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή που δεν έχουν ξαναγίνει μόνιμοι διορισμοί και στη γενική εκπαίδευση που έχουν να γίνουν πάνω από 10 χρόνια. Η κυβέρνηση λοιπόν στην πράξη, όχι στα λόγια, επενδύει στην εκπαίδευση και προβαίνει σε μαζικούς διορισμούς προκειμένου ακριβώς να βελτιώσουμε την εκπαίδευση στη χώρα μας συνολικά, να ανταποκριθούμε στο δικαίωμα του κάθε παιδιού στη μόρφωση.